Καλημέρα. Λοιπόν, δεύτερη απόπειρα να κάνω vlog σήμερα, γιατί εχθές ήταν μια αποτυχία και μισή. Απλά, όχι, έκανα κανονικά το vlog μου. Κάθεσε να μάλλον να γυρίσω από εδώ. Έκανα κανονικά το vlog, απλά. Οπ, μια τρίχα. Δεν έβγαλα. Με παίρνουν όλοι τηλέφωνα και δεν κατάφερα να σας κάνω ένα normal vlog. Δηλαδή, με παίρνουν τηλέφωνα, σταματούσε η κάμερα, ξανά πάλι το ίδιο, ξανά πάλι το ίδιο. Οπότε, το έσβησα, εντάξει, δεν γινόταν, ήταν ένα πράγμα, ένα έσχος. Είμαι έτοιμη από ό,τι βλέπετε. Δεν ξέρω αν βλέπετε. Τέλος πάντων, θα σας κάνω και ένα outfit το βδέτε. Δηλαδή, δεν θα σας το κάνω το σπίτι, θα πάω κάτω στη μαμά μου. Α, γνωρίζετε την εγκαταστασία και ό,τι γίνεται εκεί πέρα. Εκεί γράφω τις ερωτήσεις για να σας απαντήσω τώρα στο. Λογικά στο επόμενο βίντεο. Όταν θα κλείσει ο διαγωνισμός, νομίζω. Νομίζω τότε. Και πάω να σα κάνω ένα outfit το βδέτε στην είσοδο τη μαμά μου. Γιατί και η δικιά μα είσοδο είναι καλή και έχει ολόσωμο καθρέφτη. Εγώ δεν έχω ολόσωμο καθρέφτη στο σπίτι. Ναι, στον εδώ τον καθρέφτη το χτυπάει ο ήλιο και οπότε δεν θα βλέπετε τίποτα. Όχι ότι φοράω τίποτα ιδιαίτερο. Πολύ μπλε μπλα κάνω. Τι να σα πω τώρα, ναι, φεύγω για τη δουλειά. Θα πάω με τα πόδια γιατί. Καλέ σα φάντασμα, δεν με βλέπετε. Θα πάω με τα πόδια γιατί μα έχουν κλείσει τη γέφυρα μέχρι τα Χριστούγεννα γιατί κάνουν επισκευέ. Οπότε για να περάσει απέναντι μόνο με τα πόδια ή για να πα με το αυτοκίνητο μέχρι τη γέφυρα. Αλλά δεν το πάω γιατί πολύ απλά δεν θα βρω πουθενά να παρκάρω. Δηλαδή έχουν πιάσει όλε τι θέσει, οι άνθρωποι ξυπνάνε τι 6 ώρα το πρωί και πάνε εκεί πέρα. Οπότε δεν θα βρω εγώ θέση να πάω. Και για ποιο λόγο τώρα να κουβαλάω και το αυτοκίνητο μέχρι εκεί. Κάνω και λίγο γυμναστική. Και τι άλλο να σα πω, τι έχει συμβεί. Α, με πήρε ο κτηνίατρος εχθές και μου είπε ότι ο γατούλης είναι καλά και θα πάω να τον πάρω σήμερα. Οπότε μπορείτε να τον δείτε και μέσα στο vlog, γιατί θα συνεχίσω να κάνω, ξέρω εγώ, μετά και το απόγευμα μάλλον. Καλά, εχθές. Καθίστε να φω κανένα μπισκότο. Έχω πάρει και την μπισκότα. Έχω πάρει αυτά. Καθίστε να σα δείξω το κουτί κανονικά. Έχω πάρει αυτά εδώ πέρα, τα οποία είναι ελληνικής εταιρείας, λέγεται Δερμίσης, θεσσαλική μπισκοτοπία και το οποίο λέει σνάπς δημητριακών με νυφάδες βρώμης και μέλι. Και άλλο ωραία, ξέρω εγώ, ταχαία ένα συνένα πήρα και δεύτερο κουτί. Αλλά, κάτσε και διάβασα τα συστατικά. Έχουν γλουτένι μέσα, έχουν 4,5% μέλι, οπότε, χάλια. Δεν είναι πολύ λιπαρά, έχουν 47%, όχι 47%, 47 θερμίδες. Α, μπισκότο. Και εδώ που το τρώτε μεταξύ είναι τρίτη μέρα που τα έχω ανοιχτά και είναι λίγο νιανιά. Λοιπόν, που λέτε. Καθές παιδιά το βράδυ, έζησα στιγμές θρίλερ. Εκεί που έφευγα τέλος πάντων, όχι, έπεφτα για ύπνο. Είχα κλείσει τηλεοράσει, είχα κλείσει τα πάντα, ξέρω εγώ. Και εκεί που έβλεπα το πρόσωπό μου, ακούω, ξέρετε, με στην ησυχία τώρα, μία ώρα το βράδυ. Εντάξει. Δεν μου πήγε να, παιδιά, δεν ξέρω, δηλαδή τρόμαξα τόσο πολύ. Λες, τώρα τι είναι αυτό με στην ησυχία. Δεν τον ακούγονταν από γύρω, ακούγονταν από μέσα στο σπίτι. Και πάω σιγά σιγά με στο διάδρομο και αυτά, λέω τώρα τι έγινε. Και τι είχε γίνει, είχε το τηλέφωνο, το σταθερό μου το τηλέφωνο, δεν το είχα βάλει καλά στη θέση του. Και ήταν ξεφόρτιστο το τελείως, αλλά μάλλον κάπου έκανε επαφή και ήταν σαν ανοιχτό και έκανε αυτό το. Εντάξει, θρίλερ κανονικά. Λοιπόν, τι ώρα είναι. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, φεύγω γιατί δεν θα φτάσω ποτέ. Και θα τα πούμε στον δρόμο. Μπορεί να σα πάρω και να σα μιλήσω και από τον δρόμο. Λοιπόν, άντια, φιλάκια. Λοιπόν, ελπίζω να με ακούτε γιατί έχω βάλει ακουστικά. Αυτό εδώ είναι. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Φοράω ένα μπλουζάκι από τα H&M. Όχι, ψέματα, μπλουζάκι από τα Zara. Από κάτω ένα μαύρο παντελόνι από τα H&M. Και πήρα και αυτές εδώ τις βότες, τα μποτάκια. Μου αρέσει που έχει χρυσή λεπτομέρεια, αλλά τέλος πάντων. It's okay, ταιριάζει με την τσάντα μου. Δεν ξέρω μάρκα να σας πω γι' αυτό. Τη ζάδα την πήρα την κουμπάρα μου πάλι. Και συνεχίζουμε τώρα το δρόμο μας για το γραφείο. Φιλάκια.
Κάτσε να χαμηλώσω λίγο εδώ. Να βάλω λίγο air condition. Α, πείστε το, δεν πειράζει. Ανοίξω λίγο παράθυρο. Να βάλω το εδώ. Φύγαμε. Με βλέπετε σε ένα άγνωστο αυτοκίνητο, αλλά δεν είναι καθόλου άγνωστο αυτό το αυτοκίνητο του άντρα μου. Και το δικό μου το αυτοκίνητο το έχουμε αφήσει από την άλλη μεριά της γέφυρας, ώστε να μπορούμε να μετακινούμαστε καλύτερα. Γιατί το άλλο είναι μικρό και μπαίνει και στην τσέπη σου, ας πούμε, ενώ αυτό είναι τέρας και δεν θα μπορούμε να το παρκάρουμε πουθενά. Και όσο να, εντάξει, το θέλω και στο σπίτι για να το παρακολουθώ κιόλας, δεν το παίρνω συχνά αυτό το αυτοκίνητο, γιατί επειδή είναι μεγάλο δεν μ' αρέσει καθόλου. Το φοβάμαι, γιατί εντάξει, είναι μεν είναι του άντρα μου, αλλά μάλλον είναι και δικό μου, ας πούμε. Αλλά φοβάμαι, μην το χτυπήσω, μην τρακάρω, μην το να μην τ' άλλο, γιατί είμαι και λίγο περίεργη σε αυτά. Και απλά το πάω καμιά βόλτα έτσι για να μην του χαλάσει, να μην του μείνει η μπαταρία. Καλά, με βλέπετε τώρα το τέρας. Φυσάει και λίγο. Εντάξει, την χειμωνιάζει ο καιρός, γίνεται ακόμα χειρότερα. Α, κλείδωσε. Κλείδωσε κιόλας. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το ψήνο μας. Πάω να το πάρω από το κτηνιατρίο επιτέλους. Μετά από τόσες μέρες αγωνίας. Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι έπαθα τώρα. Εγώ η ψυχοπονιάρα είχε παιδιά. Δύο τα παιδιά εκεί πέρα, οι κτηνίατροι και αυτά, τους ξέρω, είναι, είμαστε κοντά στην ηλικία, είμαστε φίλοι και αυτά και τέτοια, και είχανε δύο γάτες αγκύρας. Και ρώτησα το παιδί το ένα και... Ωχ, μου μπαίνει ταχύτητα. Και μου λέει, η διοκτήτριά τους πέθανε και τα δίνουνε. Και με έπιασε έτσι μια στεναχώρια. Αλλά το κακό είναι ότι εντάξει, το είπα και στον άντρα μου, πλέον να πάρουμε τη μία και τέτοια και μπλα μπλα μπλα. Και μου λέει, εντάξει, μου λέει τώρα τι θα γίνει, θα μαζεύουμε γατιά. Έχει δίκιο βέβαια σε αυτό το πράγμα. Και εντάξει, ο γάτος ο δικός μου δεν νομίζω ότι θα αντέξει να υπάρχει κι άλλο γάτι μέσα στο σπίτι. Θα ήθελα να πάρω άλλο ένα γατάκι. Αλλά εντάξει. Θα ήθελα να πάρω για να μην, εντάξει, κάθονται αυτά μέσα στο κλουβί και τέτοια. Είναι κρίμα να τα χωρίσεις κιόλας. Ήταν 6-7 χρονών τα γατάκια. Αλλά από την άλλη λες, εντάξει, η τρελή με τις γάτες. Αλλά και μάλλον ο δικός μου έτσι και το μάθει ότι ο γάτος έχει ο άντρας μου. Έτσι και το καταλάβει ότι φέρνουμε κι άλλο γάτι στο σπίτι. Απλά θα πάρει τη βαλιτσούλα του και θα σηκωθεί να φύγει. Και έτσι βλέπετε, και είμαι πολύ χαρούμενη τώρα που θα πάμε να το πάρουμε. Θα σας βάλω, μπορεί να σας δείξω κιόλας. Θα σας δείξω μήπως και πλάνα από το κτηνιατρίο. Αν δεν με κοροϊδεύουν τα παιδιά. Ελπίζω να μην με κοροϊδεύετε, παιδιά. Κάτι που λέτε. Λοιπόν, τα λέμε σε λιγάκι. Επέστρεψα σπίτι μαζί με το γατούλι. Α, το σίδερο πίσω, sorry για την ακαταστασία σας, ξαναλέω. Να σου πω, παίζει ζή για στον κόσμο, παίζει ζή. Παίζει ζή. Είναι χαρούμενος και είναι όλα ζωντάνια και τώρα θέλει να βγει βόλτες. Εντάξει, ξεδικλεισμένο στο κλουβί τόσο καιρό, νομίζω πρέπει να έχει. Θέλει να ξεμουδιάσει κιόλας λίγο. Θες να πάμε ατά. Να πάμε ατά. Ναι, θέλει να βγει βόλτα. Δεν κάθεται μαζί μου ούτε λεπτό, κρίμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα βγάλω το γατούλι καμιά βόλτα τώρα, μάλλον θα βγει μόνος του, δεν χρειάζεται να το βγάλω εγώ. Ναι, βρωμάς λίγο βέβαια, αλλά δεν πειράζει, πληθείς μόνος σου, δεν σε πλύνω εγώ. Θα τον βγάλω τώρα μια βόλτα. Ναι. Και τι να σας πω, θα κάτσω τώρα να ξεκουραστώ και μάλλον θα σας πάρω βίντεο αργότερα. Μ' αρέσει που κοιτάω πάντα από εδώ, ενώ από εδώ είναι η κάμερα, η αλήθωρη. Λοιπόν, ναι, θα τα πούμε σε λίγο. Φιλάκια. Λοιπόν, θα σας μαγειρέψω. Θα σας κάνω την πιο γελία συνταγή που μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, άμα κάνεις δίαιτα, είναι πολύ καλή και είναι ο κλασικός κριτικός ντάκος. Δεν θα κάνω κάτι διαφορετικό, θα φτιάξω το βραδινό μου. Το οποίο είναι αυτό. Έχω ανάψει όλα τα φώτα. Λοιπόν, εύκολα πράγματα. Θες μία ντομάτα. Απλά όταν βαριέμαι κάνω αυτή τη συνταγή, γιατί δεν έχω τίποτα άλλο στο σπίτι. Δύο παξιμάδια ολικής, ή μισή κρυθαροκουλούρα κάνει, μια κουταλιά κατοίκη δωμακού, ελπίζω να μ' ακούτε γιατί είμαι λίγο μακριά.
Τρεις ελιές, ρίγανη, αλάτι και βάζω και ένα καπάκι λάδι. Δεν ξέρω τι μπορείτε να δείτε από όλα αυτά. Τέλος πάντων, ξεκινάμε με το πιο απλό. Παίρνουμε τα παξιμάδια και τα κάνουμε νινιά. Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το θεωρήσω τώρα ότι μαγειρεύω, έτσι. Απλά σας δείχνω ότι δεν δεινώ περίπου προ. Ειδικά τώρα, γιατί όσο καιρό ήταν άντρας μου εδώ πέρα, φάγαμε τον αγλέωρα. Λοιπόν, τα θρημάτισα, τα έκανα κάπως έτσι. Τα θρηματίζεις κανονικά. Κόβεις την ντομάτα και δεν την κόβω κομματάκια και ξέρω εγώ να είναι όμορφα και τέτοια. Όπως κόβεις περίπου τη σαλάτα, γιατί βαριέμαι. Είναι, δηλαδή, να κάθεσαι να κάνεις ολόκληρη ιστορία, να κόβεις την ντομάτα, όπως κόβεις την ντομάτα, σιγά τα αυγά. Είναι πλημμένη, έτσι, την έχω πλύνει από πριν. Μην νομίζετε, γιατί άμα πήγαινα και να την ξαναπλύνω και τέτοια, να πηγαίνω έρχομαι, άστα βράστα, δεν θα τελειώνει ποτέ αυτό το βίντεο. Απλά βιάζομαι και λίγο να τελειώσω, για να το κάνω και edit και αυτό το κομμάτι. Πας και σας το ανεβάσω σήμερα και προλάβω. Αλήθεια, σας έκανα σήμερα vlog χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο, δηλαδή εντάξει, κανονικά κάνουμε τη Δευτέρα και τα λοιπά, σας βάζω βίντεο, αλλά είχα πολύ όρεξη να κάνω vlog σήμερα, όπως και χθες, αλλά χθες ήταν αποτυχία όπως σας είπα. Λοιπόν, κόβουμε και τις ντομάτες, να, κάπως έτσι. Okay. Θα συνεχίσω να σας λέω, βάζουμε αλάτι πρώτα, γιατί το κατοίκι έχει αλάτι, ούτε μου πέσε πολύ, δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι φρέσκο τώρα, τα ανοίγω αυτό πρώτη φορά, είναι καινούρια παρτίδα. Μια κουταλιά κατοίκι. Να ξέρετε ότι άμα κάνετε δίαιτα, όσες κάνετε δίαιτα ή όσοι κάνετε δίαιτα, το κατοίκι είναι κάτι, θα είναι σύμμαχός σας, δηλαδή είναι ένα τυρί το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιείτε, να το φάτε, ξέρω εγώ και αυτά, με οτιδήποτε. Είναι πολύ ωραίο τυρί, εμένα μου αρέσει πιο πολύ από την ξυνομιζήθρα και όλα αυτά, είναι πολύ ελαφρύ και σε όσους αρέσει το τυρί και τέτοια σίγουρα θα αρέσει αυτό. Λοιπόν, βάζω μία κουταλιά λάδι είναι αυτό ή ένα καπάκι, τις ελιές μου, τις οποίες απλά τις έχω βάλει στην καρτοπετσέτα να στραγγίξουν. Ρίγανη. Και βουαλά. Αυτό είναι. Πολύ δύσκολο, αλλά τι να κάνω, αυτό τρώω για βραδινό, κάτι τέτοιο, τρώω ελαφριά. Λοιπόν, τα λέμε σε λιγάκι και κάπου... Θα το κλείσω κάπου το vlog, αλλά εντάξει, σε λίγο, θα το αφήσω λίγο ακόμα. Λοιπόν, τα λέμε σε... Hello και πάλι. Έφαγα τώρα το φαΐ, το φοβερό το φαΐ και έφτιαξα και ένα τσαγάκι. Τσαγάκι! Με τις γατούλες, η τρελή με τις γάτες κανονικά. Και είπα να την αράξω, να δω λίγο τηλεόραση, είμαι εδώ στον καναπέ μου και την αράζω. Είπα να κάτσω εδώ λίγο τηλεόραση, αλλά με πήρε η αδελφή μου τώρα τηλέφωνα και μου λέει, έλα να μου φτιάξει τα μαλλιά. Και του λέω, γιατί έχεις να πας πουθενά, και μου λέει, όχι, τα θέλω για αύριο. Οπότε τώρα πρέπει να πεταχτώ δίπλα, βάλω παπούτσια, ήθελα να την αράξω βέβαια λιγάκι, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Να πάω να της φτιάξω τα μαλλιά και όπως βλέπετε τα δικά μου τα μαλλιά, που είναι 5 τρίχες, η αδελφή μου έχει μαλλιά για 3 κεφάλια. Ό,τι μαλλί δεν πήρα εγώ, το πήρε η αδελφή μου. Και έτσι που λέτε, θα σας κλείσω εδώ το vlog για να μπορώ να το κάνω edit, για να το ανεβάσω σήμερα, πιστεύω ότι θα προλάβω, ελπίζω. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε του like και θα τα πούμε στο επόμενο και πιστεύω με την κανονική ροή. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.